Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Πάμε, πάμε. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Recap. 31ο, αλλά είναι special Recap, όπως σας είπαμε και στο προηγούμενο. Είμαι ο Δημήτρης, μαζί μου ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, παιδιά. Ξυπνήσατε, να τα πούμε. Χριστούγεννα ξημερώνουν. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Είμαστε εδώ για ακόμα μια Κυριακή. Και όπως σας είπαμε, αυτό το Recap αυτής της Κυριακής και της επόμενης θα είναι special Recaps. Δεν θα είναι έτσι όπως τα έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα. Δεν θα έχει ανέκδοτο. Δεν θα έχει λυσούλες. Έτσι κι αλλιώς και η βιομηχανία έχει μπει σε εορταστική περίοδο, σε εορταστική φάση. Αλλά αυτό που είπαμε να κάνουμε σε αυτά τα δύο special recaps είναι να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις που είχατε κάνει από το Q&A 2 που είχαμε κάνει και από τα τελευταία recaps που γράψατε τις δικές σας ερωτήσεις. Οπότε θα είναι στην ουσία Q&A και θα είμαστε και πιο χαλαροί, θα είναι και πιο σύντομο σε διάρκεια. Έτσι για να συγχυθούμε και χρόνια πολλά. Μείνετε και μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί. Και κάποια άτομα εδώ από την ομάδα του Busted θα σε ευχηθούν και χρόνια πολλά, έχουν στείλει τα βιντεάκια τους κλπ, θα τα βάλω στο τέλος. Οπότε, Δημήτρη, ας μην χαλάσουμε τα πατροπαράδοτα, ας πούμε λίγο για το giveaway που τρέχει. Έτσι, έτσι. Γιατί είναι ωραίο το giveaway και δίνουμε και πολλά πραγματάκια. Όπως σας είχα πει, πραγματικά είναι το μεγαλύτερο giveaway που έχουμε κάνει σε recap. Και έχουν να έρθουν και άλλα. Το giveaway το έχετε δει. God of War 2, 2 αντίτυπα. Spider-Man, 2 αντίτυπα. Tetris Effect, Detroit Become Human, Firewall Zero Hour, Team Party. Αυτά, ξεχνάω κάποιο. Μπορεί και να ξεχνάω κάποιο. Πάρα πολλά παιχνίδια για το PlayStation 4. Παιχνιδάρες, έτσι. Παιχνιδάρες. Δηλώσεις συμμετοχή στο προηγούμενο recap. Για όλα τα γούστα είναι. Και για όλα τα γούστα. Ναι. Τα παιχνίδια που δίνουν. Μέχρι και για VR, δηλαδή το. Εντάξει. Τι άλλο. Τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο. Δηλώσεις συμμετοχή στο προηγούμενο recap θα τρέχει ήδη Facebook page, Busted.gr, θα τρέξει στο Greek Busted Gamers, την κρουπάρα μας που αν δεν είστε παιδιά μπείτε. Στο Instagram θα τρέξει Busted.gr, εννοείται. Και εννοείται μπορείτε να δηλώσετε και εδώ πέρα συμμετοχή σε αυτό το special recap. Αφήστε ένα σχόλιο εδώ κάτω, είτε για να κάνετε ερώτηση για μελλοντικό Q&A, είτε για να σχολιάσετε αυτά που λέμε, είτε για να πείτε μια καλημέρα, καλά Χριστούγεννα κλπ. Και θα κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, όσο δεν έχετε κάνει. Φαντάζομαι ότι έχουν κάνει Δημήτρη, το έχουμε πει 7.000 φορές. Θα κάνουν, θα χτυπήσουν και την καμπανίτσα γιατί είναι και γιορτινές ημέρες από δίπλα. Και μας αρέσουν τα καμπανάκια. Χτυπήστε και την καμπανίτσα εδώ πίσω δίπλα στην εγγραφή. Και μια κοινοποίηση εδώ το βίντεο του Recap με hashtag BustedRecap σε Facebook ή Instagram. Ή μια φωτογραφία που μας βλέπετε με το hashtag BustedRecap. Αυτά τα απλά. Πάμε να πούμε λίγο τα δικά μας πριν πιάσουμε τις ερωτήσεις που μας κάνατε. Να σας ρωτήσω κιόλας τι παίζετε έτσι αυτή την περίοδο. Έχετε ξεκινήσει κανένα παιχνιδάκι γερό, δυνατό για τα Χριστούγεννα. Ο Δημήτρης έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που ανέβηκε μες τη βδομάδα. Που 6 παιχνίδια που σας προτείνουμε για να λιώσετε αυτά τα Χριστούγεννα. Και νομίζω ότι πάρα πολύ καλές επιλογές, Δημήτρη, γιατί δεν κινηθήκαμε, δεν κινήθηκε στα κλασικά που θα μπορούσαν να πούν όλοι. Red Dead Redemption 2, God of War κλπ. Πιο εναλλακτικά και πιο παλιά παιχνίδια. Ήταν αντισυμβατικό. Περίμεναν όλοι το Red Dead, αλλά εντάξει, το Red Dead και να το ξεκινήσει κάποιος τα Χριστούγεννα θα φτάσει Πάσχα για να το τερματίσει λογικά. Οπότε εμείς είπαμε έτσι παιχνιδιά. Θα μου πεις και το Assassin's Creed είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι πιο fast paced, πιο, πιο γρήγορο. Πιο fun. Το άλλο είναι πιο real η φάση. Εσύ Δημήτρη παίζεις τίποτα τώρα θα, για τις γιορτές, για τα Χριστούγεννα, για την πρωτοχρονιά, θα πούμε στο άλλο. Συνεχίζω και λιώνω το Super Smash Bros, το Ultimate, και συνεχίζω και παίζω το Hollow Knight, το οποίο έχω φτάσει σε σημείο να σπάσω κανένα 2-3 φορές στο Switch, αλλά εντάξει, θα την παλέψει, πιστεύω ότι θα το βγάλουμε και αυτό το πρόβλημα, θα φύγει. Εγώ είμαι μέσα στις προτάσεις σου, συνεχίζω Assassin's Creed Odyssey, θέλω το πάω full για πλατίνα. Έχω ακόμα δρόμο, θέλω να πιστεύω μέσα στις γιορτές του Χριστουγέννου να τα καταφέρω γιατί λίγο κόβουμε ρυθμούς και παίζουμε λίγο περισσότερο gaming κλπ. Μέσα στις προτάσεις μου που είναι το Spider-Man, να πω, έχουμε γράψει και είδηση στο site ότι επιτέλους εισακούστηκαν οι προσευχές όλων των φαν του Spider-Man και έδωσαν δωρεάν σαν δώρο η Insomniac την στολή από τις ταινίες του Raimi. Τα πρώτα Spider-Man και το έδωσαν. Ναι, το έδωσαν σαν ένα μικρό DLC και το έχουμε όλοι πλέον, την έχουμε αυτή όσοι έχουμε το παιχνίδι, έχουμε και αυτή τη στολή. Μπάσιτ τα βλέπει και η Insomniac, είδε τις προτάσεις σου, λέει κάτσε να δώσουμε για το Spider-Man και μια στολίτσα δώρο. Ναι, και έχει και ένα ωραίο δωράκι στο δωράκι. Μια πολύ ωραία στιγμή στο τέλος όσοι ξεκινήσουν το New Game Plus ή όσοι το τερματίσουν το παιχνίδι, κάτι έξτρα δεν θα το σποιλάρω.
Όπως σας είπαμε, παιδιά, δεν έχει πάρα πολλές ειδήσεις αυτό το διάστημα. Παρ' όλα αυτά, όποιες ειδήσεις βγαίνουν, τις βλέπετε στο site στο bast.gr και για τους πιο σκληροπυρηνικούς, ξέρετε, Busted Android App, εφαρμογή για το Android, θα τις βλέπετε όλες. Θα βρείτε link στην περιγραφή για να το κατεβάσετε. Είναι δωρεάν, είναι πανεύκολο στη χρήση, είναι πάρα πολύ γρήγορο, δεν τρώει το RAM ούτε χώρο ούτε τίποτα. Βρείτε το link κάτω στην περιγραφή, κατεβάστε το και θα μας θυμηθείτε. Ήταν εμβόλυμη διαφήμιση χωρίς να είναι διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε Δημήτρη να πιάσουμε λίγο τις ερωτήσεις που μας κάνανε τα παιδιά πριν καιρό. Πάμε, ναι, πάμε, ναι. Και θα απαντήσουμε τώρα. Το καλοκαιράκι είχαμε κάνει. Το καλοκαιράκι, ναι. Στο δεύτερο Q&A. Εδώ. Είχαμε. Ναι. Είχαμε ερωτήσεις. Θα απαντήσουμε τώρα καμιά δεκαπενταριά ερωτήσεις και σε καμιά δεκαπενταριά ακόμα θα απαντήσουμε, παιδιά, την επόμενη Κυριακή. Στην επόμενη, έτσι. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Ναι. Πρώτη ερώτηση από τον Τυρανόσαυρο Μπομπ. Καλησπέρα, λέει Graver X εδώ για το Q&A. Πιστεύω ότι το Anthem δεν θα πάει καλά γιατί δεν θα έχει PvP από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Τι λες? Δημήτρη, πάντα το εσύ αυτό. Ναι, το Anthem είναι ένα παιχνίδι από την BioWare, το οποίο παιχνίδι ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί έχουμε στην ομάδα του Φωτογιανόπουλο. Αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει προβληματίσει γενικά τον Bastion, πιστεύω, και πολύ κόσμο, γιατί θυμίζει πάρα πολύ παιχνίδια που έχουμε ξαναδεί και που δεν έχουν πάει τόσο καλά όσο περιμέναμε. Ναι, δεν θα έχει PvP στην αρχή, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη κάτι, αλλά νομίζω θα έρθει το PvP. Η pre-alpha δεν ήταν άσχημη πάντως όσοι την παίξανε. Δεν ήταν άσχημη, είναι όσοι την παίξανε είπαν καλά λόγια και νομίζω ότι είναι φυσικό επόμενο να έρθει και το PvP. Πάμε να έχει 5 ερωτήσεις εδώ ο Τυρανόσαυρος. Ναι, ναι, χαμός, χαμός. Πότε θα βγει Legend of Dragoon sequel, prequel, remake, έστω? Κάτι. Από δίπλα. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Ξέρεις κάτι εσύ για το Legend of Dragoon? Όχι. Όχι. Δεν έχει ακουστεί. Τι ξέρουμε για το Final Fantasy 7? Μάλλον θα εννοεί το remake. Ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Ναι. Ούτε και αυτοί λένε. Επίσης, δηλαδή, αυτή η ερώτηση είναι πριν 4 μήνες και ό,τι ξέραμε πριν 4 μήνες ξέρουμε και τώρα. Λοιπόν, δεν έχουν δώσει καινούργιες πληροφορίες. Στην επόμενη ερώτηση θα πω 1, 2, 3 και θα απαντήσουμε ταυτόχρονα, εντάξει. Εντάξει. Μία λέξη. Εντάξει. FIFA ή Pro? Ένα. FIFA. FIFA. FIFA και 2 στα 2. Η άλλη είναι ωραία, ωραία. Android ή Apple? Ένα, 2, 3. Android. Apple. Android. Εντάξει, λοιπόν. Όχι. Γιατί Apple, γιατί. Πάμε επόμενη ερώτηση. Δημήτρη, δικό σου. Δεν έχει άλλη ο Graver. Όχι, άλλη ερώτηση σε άλλο φίλο. Συνεχίζουμε. Η ερώτηση είναι από το, βασικά ερωτήσεις, νομίζω, από τον Blood of Booyah. Το παράλογο για μένα είναι ότι η ίδια η Sony έβαλε το Ultra HD Blu-ray και το βλέπουμε σε κονσόλα Microsoft. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Έχει βάλει Ultra HD Blu-ray? Δεν νομίζω. Ναι, ναι, έχει. Και το Xbox One X έχει και το Xbox One S έχει. Ναι, το PlayStation δεν έχει. Ναι, το PlayStation δεν το Pro έχει. Ναι. Προφανώς επέλεξε να διατηρήσει, το έχουμε ξαναπεί κιόλας, το κόστος του PS4 Pro χαμηλό. Αδιανόητο για μένα το οποίο δεν έχει. Παρ' όλα αυτά. Κακή επιλογή. Κακή επιλογή, είναι ωραία να το έχει σαν επιλογή. Εμείς παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο Ultra HD Blu-ray. Για αυτούς που έχουν όμως, μπορούν να πάρουν, ναι, ένα Xbox One S, το οποίο έχει κιόλας και κοστίζει και πάρα πολύ χρήματα. Και θα είναι μια χαρά. Ναι, όντως, ρε παιδί μου, θα μπορούσε. Δηλαδή, η τεχνολογία είναι η δικιά της, τη Sony. Έτσι, αυτή έβγαλε τον Blu-ray εξ αρχής. Τι να. Λοιπόν, Δημήτρη, έχει άλλη ερώτηση. Το επόμενο είναι μεγάλο. Θα συμφωνήσω ότι για να πάρεις PS4 Pro θέλεις μια καλή 4K TV. Αλλά το μόνο που αλλάζει είναι η ανάλυση σε διάφορα παιχνίδια που δεν υποστηρίζουν το 4K. Οπότε έχει ελάχιστο που τα γραφικά αλλάζουν full για να πεις για μια ultra gaming ultra εμπειρία. Οπότε άμα το σκέφτομαι έτσι, αξίζει να δώσω λεφτά για ένα 4K monitor TV και για το PS4 Pro? Θέλω να μου πεις μια σύντομη γνώμη και για το PSVR, γιατί σκέφτομαι να αγοράσω. Αν και έχω δοκιμάσει σε καταστήματα, δεν έχω βγάλει μια άποψη, αν μπορείς να μου πεις. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Για το PS4 Pro, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε κάνει ξεχωριστό, ναι, βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Αυτό. Για το αν, ναι, αξίζει το PlayStation 4 Pro. Προφανώς, αν έχεις 4K TV κλπ, αξίζει. Και να μην έχεις με το Super Sample κλπ που έχει γίνει,
Κάνει καλή δουλειά το PlayStation 4 Pro. Τώρα, αν έχεις PS4 Pro, για μένα καλό είναι να έχεις και ένα 4K monitor, όχι, ναι. TV ίσως καλύτερα. Ναι, ναι, νομίζω TV και εγώ εκεί προς το VR, τώρα Χριστούγεννα Δημήτρη παίζει σε πολύ καλή έκπτωση. Ναι, νομίζω είναι 200 ευρώ το Ultra πακέτο με κάποια παιχνίδια. Για το VR έχει κάνει ο Γιάννης ο Πατρογιαννόπουλος ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο αν μπει στο site μας και ψάξεις για PSVR θα το βρεις σίγουρα. Και λέει για πράγματα τα οποία τον ενόχλησαν στη VR εμπειρία και πράγματα τα οποία του άρεσαν και τι να προσέξεις και τι όχι. Να μπεις και να το τσεκάρεις, γιατί εμείς τυχαίνει να μην έχουμε VR. Οπότε, ό,τι και να σου πούμε εμείς, δεν θα σε βοηθήσουμε και πάρα πολύ. Καλύτερα να πας να δεις αυτό το άρθρο ή να ρωτήσεις τον ίδιο τον Γιάννη στο group μας, στο Greek Busted Gamers, και να σου δώσει τις απαντήσεις που περιμένεις. Πάμε επόμενη, έχει κι άλλη. Ναι, πώς άρχισες να ασχολείσαι με τη τεχνολογία? Πώς άρχισες, Δημήτρη? Τώρα αυτή η ερώτηση δεν ξέρω. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τεχνολογία, αλλά πάντα θυμάμαι από παιδί, μικρός ρε παιδί μου, από το πρώτο Game Boy που πήρα, να με ιντριγκάρει η όλη φάση ρε παιδί μου, και τις τεχνολογίες για κινητά και για υπολογιστές και για παιχνίδια, τα πάντα. Νομίζω από τότε, από το πρώτο Game Boy. Εμένα ο μπαμπάς μου τον είχε φέρει ένα Atari σπίτι και ήμουν τόσος. Από εκεί άρχισα. Και γενικά θυμάμαι δηλαδή ακόμα και αυτά τα σκυλάκια, τα τέτοια που ήταν μηχανικά, τα άνοιγα όλα μέσα. Έβγαζα τα μουτεράκια, έβγαζα εκεί πέρα. Λοιπόν, ρωτάει επίσης το αγαπημένο παιχνίδι σε κονσόλα. Το αγαπημένο σου παιχνίδι σε κονσόλα. Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Έχω πολλά αγαπημένα. Θα πω το πιο πρόσφατο που το αγαπάω πραγματικά είναι το Spider-Man της Insomnia. Εγώ θα πω God of War. Και η πρώτη κονσόλα που έπαιξες? Θεμητό. Και η πρώτη κονσόλα που έπαιξα ήταν ένα, απαντήσεις αυτήν την ερώτηση, ένα Sega Mega Drive που είχε πάρει ο αδερφός μου για τα γενέθλιά του, και από τότε ξεκίνησε το μικρόβιο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από τον χρήστη Gaming Force. Ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά παιχνιδιών, π.χ. Assassin's Creed, Code και άλλα? Επίσης, συνεχίσετε την καλή δουλειά. Θα τη συνεχίσουμε την καλή δουλειά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποια είναι η αγαπημένη σειρά παιχνιδιών? Εμένα, τη δικιά μου σειρά για σειρά παιχνιδιών, τι λέει, είναι το Assassin's Creed, παιδιά, τα έχω λιώσει όλα. Δημήτρη, εσένα? Τώρα με πιάνεις λίγο προετοίμαστο. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει τόσο πολύ το Assassin's Creed. Θα πω, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν σειρά, δεν είναι... Δυσκολεύομαι βασικά να σου πω την αλήθεια. Έχει αρκετές. Το Bioshock θα πω. Bioshock, γιατί μου είχε αρέσει πάρα πολύ σαν το όλο σκηνικό με στο Bioshock. Μ' αρέσει, ωραία απάντηση. Ωραία. Πάμε επόμενη, Δημήτρη. Πιστεύετε θα βγει Sly Cooper 5 από το νέο Calisthenics? Α, έχουμε και τέτοιο στην ομάδα. Μπράβο, ωραία. Πιστεύετε θα βγει Sly Cooper 5 ταυτόχρονα με τη σειρά που ανακοινώθηκε για Οκτώβριο του 19? Το God of War 2, λέτε να βγει σε αυτή τη γενιά ή την επόμενη και τέλος? Και τέλος, τι νούμερο παπούτσι φοράτε? Τρεις ερωτήσεις. Το Sly Cooper, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, οπότε νομίζω ότι θα περιμένουμε λίγο γι' αυτό. Σωστός. Το God of War 2 εννοείται θα βγει στην επόμενη γενιά. Δεν ξέρω αν θα λέγεται καν God of War 2, έτσι νομίζω συμφωνείς. Συμφωνώ. Και νούμερο παπούτσι εξαρτάται το παπούτσι. Ή 43 ή 42 εγώ παίζω. Σοβαρά, εγώ παίζω 43-44, σου πω την αλήθεια. Είναι για fan mails ρε παιδί μου, ξέρεις, στείλτε παπούτσια. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Είναι από τον Παναγιώτη Ζαρβάντης. Ζαρβάντης, αν το λέω σωστά. Ζαβάντη. Το ρο που το βρήκα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι γνώμη έχετε για το μέλλον του gaming όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο? Που να ξέρετε τι recaps ακολούθησαν. Εγώ ας πούμε θέλω το δισκάκι με το manual και όχι το ψηφιακό, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, το έχω ξαναπεί αυτό σε προηγούμενο recap, ότι για μένα το μεγάλο ερώτημα είναι το τι αγοράζουμε όταν αγοράζουμε δισκάκι, ένα ψηφιακό αντίτυπο, και τι όταν αγοράζουμε ένα retail. Τι δικαιώματα έχουμε πάνω σε αυτό? Εφόσον τα δικαιώματα που έχουμε είναι περισσότερα πάνω στο retail όταν αγοράζουμε ένα δισκάκι, τότε είμαι με αυτό. Όταν θα μας δώσουν τα ίδια δικαιώματα με τα ψηφιακά αντίτυπα, που ναι, είναι δυστυχώς για μας η εξέλιξη και το μέλλον, τότε θα είμαι πιο θετικός απέναντί τους. Μέχρι τότε, μόνο retail.
Συμφωνώ και επαυξάνω και να πω και το Παναγιώτη ότι πλέον Μάνουελ δεν βλέπουμε στα δισκάκια. Με έχει γι' αυτά ψηφιακά τα Μάνουελ, βέβαια. Μην ξοδευτούν, εκτυπώσουν κανένα χαρτάκι παραπάνω. Βλέπουμε μόνο ένα χαρτί, ξέρω, για το season pass του κάθε παιχνιδιού ή για τα DLC που έρχονται. Δεν βλέπουμε πλέον Μάνουελ. Οπότε. Πάμε επόμενη, Δημήτρη. Πάμε επόμενη. Από τον Γιώργο Μανιατάκο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας developer και ποια θα ήταν μια ερώτησή σας σε συνέντευξή με το αγαπημένο μας developer? Εμένα είναι ξεκάθαρα όμως ο Νίλ Ντρούκμαν, δεν νομίζω το κάνω λάθος, που έχει κάνει το Last of Us και τα... Νίλ Ντρούκμαν, εντάξει, γιατί βασικά ας πάμε να πέσουμε Naughty Dog, έτσι. Ναι, εγώ νομίζω Naughty Dog, ξεκάθαρα δηλαδή. Κοίτα, ναι, χωρίς συχνός, όχι fanboys μου, προτίμης κλπ. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ σωστό. Neil Druckmann, Naughty Dog, και θα συμφωνήσω γιατί ακριβώς αυτό έχω στο μυαλό μου. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Γιατί ναι. Προσωπικά θα μιλήσω, γιατί προσφέρουν παιχνίδια τα οποία είναι εξαιρετικά value, production values, και έχουν μια πάρα πολύ ιστορία να διηγηθούν. Ταιριάζουν πιο πολύ με αυτό που θέλω να παίζω εγώ. Δημήτρη, sorry. Ναι, τι ερώτηση θα κάναμε, λέει εδώ πέρα ο Γιώργος. Τι ερώτηση θα κάναμε? Γενικά έχει δώσει τόσες συνεντεύξεις ο Νίλ, ο φίλος μας ο Νίλ, που έχει απαντήσει σε πολλά πράγματα. Α, που θα ήταν ερώτηση που θα κάναμε εμείς σε συνέντευξη μαζί τους, αυτό ναι, εννοεί. Ναι. Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω πώς του ήρθε η ιδέα. Εντάξει, υπάρχει μια ομάδα από πίσω του, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά πώς του ήρθε η ιδέα να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα όπως το Uncharted για τον... Nathan Drake. Ναι, Nathan Drake. Είναι πρωί ακόμα, εντάξει. Ακόμα καφέ πίνουμε. Εντάξει, ναι. Οπότε, ναι. Συγχωρούνται και τα λάθη. Ξέρεις τι ερώτηση του έκανα? Πότε θα βγει το The Last of Us Part 2? Δεν νομίζω να παίρνεις απάντηση. Πολύ πιθανότερο να παίρνω εγώ. Πάμε επόμενη. Τζιμάκος Τρελάρας. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας από όλες τις κονσόλες και παιχνίδια και με ποιον έχετε δεθεί περισσότερο? Αγαπημένος ήρωας θα έλεγα Κράτος, αλλά με ποιον έχω δεθεί περισσότερο θα έλεγα Έτζιο Οντιτόρε από Assassin's Creed 2 και μερικά επόμενα. Δημήτρη. Ναι. Εγώ θα πω αγαπημένο μου ήρωα τον Τζόελ Last of Us. Και με ποιον έχω δεθεί πάρα πολύ? Εντάξει, Peter Parker, ξεκάθαρα. Ναι. Μιλάμε για τρελό, όχι... Είναι τρελός ο τύπος στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Ο Παντελής Λύκος. Αν ήσασταν creative director και σας έδιναν ένα budget, τι παιχνίδι θα δημιουργούσετε και ποιος θα ήταν ο τίτλος του? Αυτό είναι πολύ δύσκολο βασικά. Ναι, αυτό σημαίνει. Μπάστιν θα ήταν ο τίτλος του. Ναι. Τι, αυτό για θέλει δύσκολη απάντηση. Καταρχήν εξαρτάται το budget. Τώρα, όταν ήταν μικρό, θα κάναμε κάνα indie μετροϊβάνια παιχνιδάκι. Ακριβώς αυτό που λες, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Τώρα... Αν ήταν πιο μεγάλο, RPG ξεκάθαρα. RPG. Όχι, δεν ξέρω. Θέλω action adventure να έχει ιστορία, θέλω να έχει σενάριο, να είναι έτσι πώς το αποκαλύπτει καλά και μυθικό, θρυλικό. Δεν θα ήθελες δηλαδή να υπάρχει το όνομά σου σε ένα παιχνίδι τύπου Witcher? Ναι, εντάξει. Εντάξει. Witcher, το 3. Το 3, ναι. Και ποιος θα ήταν ο τίτλος του? Busted. Τα 3B. Busted είμαστε. Λοιπόν, Stereo Entertainment. Να περνάτε καλά, παιδιά. Και εσείς, παιδιά, εννοείται. Καλά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα ξημερώνουν. Μπράβο για το Q&A. Ευχαριστούμε. Q&A 3. Ποιο παιχνίδι περιμένετε περισσότερο από το δεύτερο μισό του 18? Το 18 τελείωσε. Ας πάμε στο 19, λοιπόν. Στις αρχές του 19. Εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου γιατί ξέρεις ήδη. Εγώ περιμένω τον Clans The Division 2. Ότι βγαίνουν πολύ ποιοτικά παιχνίδια μέσα στις αρχές του 19, αλλά το Division έχει μια ξεχωριστή στην καρδιά μου. Συγγνώμη, Δημήτρη, σκέφτηκα και ξέρω ποιο περιμένω περισσότερο. Resident Evil 2 Remake. Α, και Remake πήγες, έτσι. Resident Evil 2 Remake, παιδιά, το περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν. Ναι, οκ. Πάμε επόμενο. Παντελής
Λαγούδης. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Πρώτο σχόλιο. Έχω τρεις ερωτήσεις. Μία ερώτηση. Με ποια games έχετε καεί τον τελευταίο καιρό? Το είπαμε. Ναι. Θέλω ένα game για το PS4. Εσείς ποιο λέτε? 6 έχεις προτείνει. Ναι, νομίζω το βίντεο μου θα τον κατατοπίσει πλήρως. Και τρίτη ερώτηση, θα θέλατε να κάνετε ένα βίντεο με τη συλλογή σας με τα games σας του PS4. Και από πού είστε? Εγώ είμαι από το Χίο. Φιλιά στη Χίο. Όπως σας λέμε, ναι, φιλιά, φιλιά. Αυτά τα βίντεο, ναι, okay, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε κάτι. Απλά εγώ δεν έχω συγκεκριμένο χώρο, γιατί παίρνω σε ένα μικρό σπίτι. Δεν έχω συγκεκριμένο χώρο και είναι λίγο όλα. Εντάξει. Έχουμε κάνει, παιδιά, στο κανάλι Room Tour. Έχω κάνει εγώ, έχει κάνει ο Κυριάκος ο Βέρος, έχει κάνει ο Γιάννης ο Βανιτσίδης, έχει κάνει ο Χρήστος Χατζησάβας. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω και έναν ανανεωμένο Δημήτρη εδώ πέρα στο καινούριο σπίτι που έχω έρθει το τελευταίο χρόνο, αλλά. Εντάξει, είναι επίπονη διαδικασία να κάνεις ένα τόσο μεγάλο βίντεο. Θέλει χρόνο, πρέπει να είναι όλα συμμαζεμένα κλπ. Κάποια στιγμή είναι στα σχέδια, να σου πω την αλήθεια. Και ο Δημήτρης τώρα που θα μετακομίσει, αν μετακομίσει ποτέ, και κάνει έτσι ένα τέτοιο, θα είμαι σίγουρος ότι θα είναι τούμπανο. Ναι, θα έχω σίγουρα room tour, ούτως ή άλλως. Στο επόμενο σπίτι το έχω. Να χωράσουμε 2-3 σπίτια να έχουμε, μωρέ. Εγώ το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, πάμε. Α, κάτσε, ρωτάει κάτι άλλο. Από πού είστε, λέει. Από πού είμαστε. Πού είστε? Από πού είσαι? Εγώ. Πρωτεύουσα της Θράκης. Βρείτε το. Βρείτε το. Εγώ είμαι παιδιά από τις Σέρες. Κοντοχωριανή. Κοντοχωριανή, ναι. 2 ώρες δρόμου σιγά. 2,5. Σιγά. Πάμε επόμενο. Μάρκος Μάρκος. Έδωσε και χίντ για την απάντηση. Έδωσε και χίντ για να το βρουν. Λοιπόν, τι ποδοσφαιρική ομάδα είστε? Μάρκο. Λίγο την ορθογραφία, λίγο. Είμαι και δάσκαλος, κάτι τρελαίνω. Τι ποδοσφαιρική ομάδα είστε? Ολυμπιακός εγώ είμαι. Ξεκάθαρα. Δεν έχω να σκεφτώ κάτι σε αυτό. Ναι. Εγώ η αλήθεια είναι γιατί μεγάλωσα με τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού τότε στα Champions League κλπ. Παναθηναϊκό τον βλέπω έτσι πιο φιλικά προσκύμενο στα γούστα μου. Ειδικά το είχα παρατήσει τώρα το άθλημα. Όχι, το έβλεπα από εδώ. Τώρα απλά δεν υποστήριζα τόσο πολύ. Παναθηναϊκή με όλα αυτά που γινόταν τώρα, πιάνουν τα αθλητικά. Αλλά φέτος που έχει μια νεανική ομάδα και πάει καλά, την παρακολουθώ. Μου αρέσει, ρε παιδί μου, έτσι το ξεκίνημα που έχει κάνει αυτή τη χρονιά. Το υλικό πρωτάθλημα πάλι καθόλου. Πάμε. Αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγελού. Πάμε επόμενο. Watch Dogs 1 ή Watch Dogs 2? Ρωτάς εμένα. Νομίζω 2. 2, ε. Όχι, μας ρωτάει το παιδί. Α. Και τον λένε, δεν είπα συγγνώμη, δεν είπα όνομα, χρήστης TechSec. TechSec. Watch Dogs 2 θα πω. Είναι πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι. Ναι. Το πρώτο ήταν περίεργο γενικά. Το 2, αυτό που λέει ο Δημήτρης, είναι όντως καλύτερο στο παιχνίδι. Πραγματικά είναι καλύτερο στο παιχνίδι. Εμένα το 1 όμως παρόλα αυτά μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Μου άρεσε πολύ η ιστορία. Ίσως είχε καλύτερο setting το πρώτο. Το πρώτο, ναι. Το 2 απλά είναι το δεύτερο πολύ πιο ήταν, το δεύτερο ήταν πολύ χρωματιστό, πολύ έτσι. Ήταν περίεργο ο περίεργο. Γραφικάρες, ωραίο πρώτο παιχνίδι, ωραίοι χαρακτήρες. Ναι. Απλά το πρώτο μου άρεσε λίγο το πιο σκοτεινό storytelling του πήγε. Αυτά. Νομίζω απαντήσαμε σε αρκετές ερωτήσεις, Δημήτρη. Να αφήσουμε τις άλλες για το επόμενο Q&A την επόμενη Κυριακή. Special recap. Έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν κάνουμε διαφημίσεις. Γιατί έχουμε ξαναπεί Χριστούγεννα έρχονται. Και κοίτα εδώ που πίνω τον καφέ μου. Βλέπεις. Κουπάρα μπάστιτ. Μπάστιτ κούπα. Μπάστιτ κούπα. Φοράμε μπλουζάρες μπάστιτ. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Στο smartshare.gr. Θα αφήσω link στην περιγραφή, παιδιά. Μπείτε εκεί πέρα, τσεκάρετε. Προϊόντα μπάστιτ, κούπες, μπλουζάκια, καπέλα, χούντις, κοντομάνικα, εξαιρετικές τιμές, έξτρα έκπτωση, hashtag bust.gr στο καλάθι σας. Κάντε ξεχωριστά δωράκια στους αγαπημένους σας εδώ πέρα, gaming bust δωράκια, και θα μας θυμηθείτε. Και ελάτε να τα αποστάρεις στο γρήγορα στην gamers, θα γίνει χαμός. Δημήτρη, καλά τα είπα. Καλά τα είπα. Έτσι. Ξέχασες τίποτα έτσι τέλεια, από αυτά τα προϊόντα? Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτά. Έχει κι άλλα. Λοιπόν, smartsense.gr, παιδιά, θα βρείτε link στην περιγραφή. Τέλος ευχαριστήσεων. Κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, Δημήτρη, να πούμε τις ευχές μας τώρα, γιατί Χριστούγεννα ξημερώνουν.
Να πούμε καλές γιορτές στα παιδιά, να πούμε καλά Χριστούγεννα, με το καλό, εντάξει θα το πούμε και στο επόμενο κάπου τους άλλους για την πρωτοχρονιά και σπα. Να είστε με την οικογένειά σας, διαλέξτε ένα παιχνίδι αλλά μην δώσετε και πάρα πολύ χρόνο στο παιχνίδι, καλύτερα να είστε με την οικογένειά σας και τα καλύτερα έρχονται όπως πάντα. Ωραίος, εννοείται παιδιά, καλές γιορτές, ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ πέρα για όλη τη στήριξη εδώ πέρα, για όλη την παρέα, έτσι, γιατί αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή κυρίως και όλη μέσα στη βδομάδα είναι παρέα για μας. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, ο Δημήτρης πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε, να περάσετε πολύ χρόνο με τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι τα Χριστούγεννα, δηλαδή σημαίνει έτσι. Ότι περνάμε ωραίες στιγμές με δικούς μας ανθρώπους, στον ελεύθερο σας χρόνο είτε να λιώσετε με gaming και μπάστιτ φυσικά. Μπείτε, δείτε όλες τις ειδησούλες που βγαίνουν εννοείται στο site και λοιπά, στα social media και εδώ πέρα στο κανάλι. Αλλά βασικό αυτό που είπαμε και πριν, να περάσετε όμορφα με τους δικούς τους ανθρώπους, να προσέχετε, να μην φάτε πάρα πολύ και να λιώσετε στο gaming. Μείνετε γιατί τώρα θα ακολουθήσουν ευχές και από τα υπόλοιπα, όχι όλα τα παιδιά, αλλά από κάποια παιδιά εδώ πέρα που βλέπετε ίσως εκεί στο Green Basket Gamers, να σας δώσουν και αυτά τις δικές τους ευχές για καλά Χριστούγεννα και για το νέο έτος θα τα πούμε στο επόμενο recap. Φιλιά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Καλά Χριστούγεννα. Και μην είστε τσίπηδες, δώσε στα παιδιά εκεί στα κάρατα που λένε τίποτα παραπάνω. Όχι μόνο γλυκά. Όχι μόνο γλυκά. Φιλιά, τσαμ. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Φωτογιαννόπουλος, Ιωάννης Ντέντονος, με ξέρετε το site. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Μπάστιτ να είστε πάνω απ' όλα και μπάστιτ να είστε όλο το 2019. Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Γιάννης από τον Μπάστιτ. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείτε, πάντα χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Καλές γιορτές και φυσικά καλό λιώσιμο και μπάστε δίστε. Είμαι ο Ηλίας Σομπούτσης. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Μπάστε δίστε. Αρχικά, καλησπέρα. Δεύτερον, αγάπη, μπάστιτ, gaming και τίποτα άλλο. Καλές γιορτές. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κουκουρίκος. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, υγεία, ευτυχία, πολύ gaming. Μπάστε δίστε, loot of the day, καλά Χριστούγεννα. Φιλιά πολλά. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μιχάλης Φράγκος από το Bastid. Σας εύχομαι για τις γιορτές χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλά να περάσετε την πρωτοχρονιά και όλες τις γιορτινές μέρες και μην ξεχνάτε, Bastid είστε και θα είστε πάντα Bastid, έτσι, τα λέμε.